Δεύτερο συνεχόμενο double Ολυμπιακός και μια πορεία στην Ευρώπη πέρσι ατομική. Τι περιμένουμε παραπάνω φέτος από μια χρονιά από εδώ? Εντάξει, στόχοι όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα παραμένει εκεί. Να διατηρήσουμε τα κατεμένα και το έλεγχο. Όσον αφορά την Ευρώπη, σίγουρα θέλουμε να κάνουμε το πρωτάθλημα παραπάνω και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και το καταφέρουμε. Ο Ολυμπιακός επενδύει, χτίζει και κάθε χρόνο προσθήκες και γίνεται καλύτερος. Ο μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού είναι κάποια στιγμή να φτάσει να παίζει στις ανώτερες ομάδες, στην Ευρωλίγκα, στο top επίπεδο. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που είναι καταδικασμένη να πρωταγωνιστεί. Για μας αυτό θα ήταν το ιδανικό. Είμαστε πρόθυμες να δίνουμε το 100% και να πρωταγωνιστούμε σε ό,τι ευκαιρία μας δίνει αυτός ο σύλλογος. Ούτε γιατί όχι. Ο μη ανταγωνισμός του ελληνικού πρωταθλήματος σε δυσκολεύει λιγάκι στην προσπάθεια που κάνετε? Η αλήθεια είναι ότι θα μας έκανε πιο εύκολα τα πράγματα αν ήταν πιο ανταγωνιστικό το ελληνικό πρωτάθλημα. Όμως έτσι είναι η κατάσταση. Οπότε αναγκαστικά προσαρμοζόμαστε σε αυτή. Εμείς αυτό που θέλουμε να εκμεταλλευτούμε από αυτή την κατάσταση είναι να προετοιμαζόμαστε κυρίως πνευματικά, γιατί μπορεί ο αντίπαλος να μειονεκτήσει σχέση με εμάς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παίζουμε καλό μπάσκετ. Το στοιχείο μας είναι να ξέρουμε τον αντίπαλο, να προσφέρουμε θέαμα και να παίζουμε σωστό μπάσκετ. Και αν έστειλες και ένα μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού, τι θα έλεγες για την αυτή τη σεζόν? Τον θέλουμε δίπλα μας, μας δίνει δύναμη, κουράγιο, μας παθιάζει, είναι ο έκτος παίκτης μας. Σίγουρα θέλουμε να δίνει δυναμικό παρόν, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.